ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και έτσι στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ δε φουράνει παράκλητο πνεύμα της αληθείας που παντεχού παρών και το πάντα πλέον. Θησαυρός των αγαθών και ζωής που εργώσουν θα και σκέψουν και καθάρισουν. Από πάσης κυρίως και σώσουν αγαθέ τα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Που εορτάσαμε είναι καθαρός πατερική, αυστηρά πατερική, ακριβώς αυτές που ήταν και οι γραμμές της ειδικής μας ρίζας. Το όνομα Εφραίμ, όπως και ανέφερα το πρωί εν ολίγης, είναι η ρίζα της δικής μας πνευματικής γενεάς. Εφραίμ ήταν ο γέροντος Ιωσήφ. Αυτός ο Εφραίμ ήταν τόσο ενάρετος άνθρωπος που, όπως μας έλεγε ο γέροντας, δεν μπορούσε να διαπιστώσει κανείς αν αυτός που μιλάει είναι ισόβια βοβός, μουγκός. Το επάγγελμα του ήταν βαρελάς. Έκαναν τότε βαρέλια. Τα έλεγαν βαένια. Λοιπόν, όλοι πήγαιναν και παίρναν τα παλιοβαρέλια τους εκεί και τα μπάλωνε, τα ετοίμαζε. Έρχονταν, τα φορτώνονταν και έφευγαν. Ποτέ δεν τους έλεγε να πληρώσουν. Αν φιλοτιμούν τον και έφυναν κάτι, το έφυναν. Αν δεν έφυναν, δεν είχε να παίρνει, να απαιτούσε κανείς. Αυτοί ήταν οι γεροντάδες. Και ήθελαν κάτι παραπάνω, αλλά δεν το γνώριζαν. Όταν πήγαινε ο γέροντας κοντά τους, μαζί με τον πάτερ Αρσένιο, έβλεπαν ότι το γεροντάκι στενοχωριόταν που τον καταπίεζαν οι άνθρωποι. Δεν ήθελαν τέτοια πράγματα. Ήθελαν ησυχία, αλλά δεν ξέρει πώς θα το πει. Όταν κάποτε του είπε ο γέροντας, καλά γέροντα, εμείς είμαστε μοναχοί και είμαστε εδώ στην έρημο ησυχαστές. Τι τα θέλουμε αυτά? Δεν ησυχάζουμε καλύτερα? Αγκάλιασε το γέροντα και λέει, ο Θεός συγχωρέσει σου γέ μου, αυτό θέλω κι εγώ, αλλά δεν με αφήνουν να το κάνω. Λέει, ξέρεις τι να κάνουμε? Να φύγουμε από εδώ, να πάμε στον Άγιο Βασίλη. Λέγε μου να πάμε. Εκεί να πάμε. Να βρούμε ησυχία. Ήταν μέσα τους το πνεύμα της ησυχίας, αλλά δεν ήταν κάποιος να τους υποβοηθήσει να το βρουν στην εφαρμογή. Ξεκίνησαν και πήγαν στην ησυχία, στον Άγιο Βασίλη. Και ακολούθησαν τα γεροντάκια εκεί. Δεν μιλούσαν καθόλου. Μια μέρα ήθελε να πάνε στη Λαύρα. Και έπρεπε να πάνε με τα πόδια. Για το γεροντάκι πέραν από 80 ετών. Με τα πόδια φυσικά. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Βασίλη, πέρασαν τις κορυφές, την κορυφή να πούνε τα κρύα νερά εκεί προς την κέρασα που ανεβαίνεις. Και πήγαιναν παρακάτω. Ωχ, λέει ρε Ιωσήφ, λέει, δεν μπορώ ρε να κρατάω τον τόβα μου. Καλά γεροντά, θες τον να τον κρατάω εγώ. Του πήρε τον τόβα. Φού έπρεπε πάντα σαν πάρει κανένα χιλιόμετρο. Μρε γερό ρε εσύ, του λέει, του τα παπούτσια μου βαριά ρε, δεν μπορώ. Εφέφτα και εκεί. Ήταν καλοκαίρι. Κάτι παλιό τσαρούγια που ήταν. Τα πήρε και εκείνα ο γερόντας. Πάντησα κομμαλιό. Άφρε λέει, δεν φταίνε τα αντικείμενα. Φταίνε τα γεράματα που δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Και σας λέω, με πόση αυστηρότητα φιλοπονίας ζούσαν αυτά τα γεροντάκια, τα οποία δεν ήξεραν μεν να φιλοσοφούν, ήταν αγράμματοι. Ήταν Αλβανοί την καταγωγή, δηλαδή βορειοϋπηρώτες από εκεί ήταν. Ήταν όμως παραδοσιακοί. Λοιπόν, έφυγαν και έδωσαν ευχές στους γεροντάδες τόσες πολλές. Και όταν οι μύθεις κάνουν, τα γεροντάκια αυτά
και έμεινε μόνος του ο γέροντας με τον αρσένο, τότε πλέον ήσαν ελεύθεροι. Έμεναν στον Άγιο Βασίλειο και έφευγαν τα 8 πρώτα χρόνια της μεγάλης αγωνιστικότητας εκείνης που έκαναν. Δεν εκάθονταν σε έναν τόπο όπου άκουαν από παραδοσιακήν αυτήν ότι κάποτε στο τάδε μέρος είπαν, που είναι σαν σπήλαιον, που είναι μια πέτρα γυρτή, εκάθισε κάποτε ένας ασκητής. Επίαιναν εκεί και κάθονταν όσο μπορούσαν. Άντε από εκεί έφευγαν και πάρα και ούτω καθεξής. Μέχρι ύστερα που σταμάτησαν έναν τόπο. Πάντως ήθελα να πω ότι η ρίζα μας είναι αυτή. Επειδή όμως δεν είναι τόση σημασία αν έχουν οι τύποι αυτοί, όσον το βάθος. Γι' αυτό έτσι ήθελα περισσότερο αυτό να προσέξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαι θα συνεχιστέ. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα, αδελφοί μου, και θα το δείτε εντός λίγο όταν φύγουμε εμείς από τη μέση. Τι μεγάλη ευλογία είναι από το Θεό στις σημερινές ημέρες, τις στεγνές, τις στήρες, τις ξερές, να παραχωρήσει ο Θεός, να ευλογήσει ο Θεός, να βρεθούμε κοντά σε ανθρώπους, σε αναρέτους και να δούμε με τα μάτια μας και να ακούσουμε. Καταλάβατε, τη ζώσαν παράδοση, η οποία σήμερα βλέπετε ξεριζώθηκε από παντού. Και ενώ υπάρχουν ευλαβείς άνθρωποι που πράγματι θέλουν να σωθούν και όμως δεν ξέρουν, μη σας φαίνεται παράξενο, μη το συναντούμε κάθε μέρα. Είναι άλλο πράγμα, είναι η πιστότερη οφθαλμή των οτίων. Άλλο πράγμα είναι να είναι κανείς, διότι δεν ήταν μόνο ότι βλέπαμε και ακούαμε πρακτικά. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η ευλογία. Ως άκτης αν επιθαρχούσαμε σε κάτι που μας έλεγαν, μας έδιναν ευχή. Αμέσως αισθανόμεθα, μέσα μας να σφινώνεται δύναμης. Διότι είναι παραδοσιακή, όπως εις τον υλικό τομέα, των βιολογικών, γεννάται ένα παιδί από τον πατέρα του. Παίρνει στοιχεία από πάνω στους γονείς του και τα μεταφέρει. Έτσι και στο πνευματικό τομέα είναι. Δεν το τονίζουν και πατέρας με τόση έμφαση. Λοιπόν, επειδή κατηξιώθημε εμείς να έχουμε αυτή την ευλογία στις στήρες και δύσκολες αυτές οι μέρες που ζούμε, γι' αυτό παρακαλώ να αποδείξουμε ότι είμεθα συνεχιστές. Δεν επιδιώκουμε τίποτε άλλο, διότι ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός, βέβαια, η άσκηση. Η άσκηση είναι το απόλυτο εργαλείο που μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί. Διότι δεν γίνεται χωρίς άσκηση. Μετά την πτώση, όπως είπαμε τόσες πολλές φορές, και όλοι μας αισθανόμεθα, έχουμε πάθει διαστροφή και λειτουργούν αντίθετα τα πράγματα. Πεπραμένοι υπό την αμαρτία, αναγκαζόμεθα, βιαζόμεθα από τα στοιχεία της διαστροφής να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Και αυτό που θέλουμε μας εμποδίζουν. Επομένως, άλλος τρόπος για να ανταποκριθούμε, να ισορροπήσουμε από την βιαία άσκηση δεν υπάρχει. Αλλά και πάλι η άσκηση τι είναι? Δεν είναι σκοπός, είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο η άσκηση. Γιατί? Εις το να πιέσουμε τον εαυτό μας, να τον αποσύρουμε, να τον ανασύρουμε από τον νόμο της διαστροφής εις την φυσιολογική αναστροφή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εις το Θείο θέλημα. Να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε το δικό μας θέλημα και η γνώμη μαζί με εκείνον του Θεού και σωτήρων μας. Για να έρθει πάνω μας από αυτόν η ευλογία της μεταμορφώσεως. Αυτό είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό, αν και συνιστούμε την ασκητικότητα ως απαραίτητο στοιχείο, αφού τώρα είναι γνωστό σε όλη την ανθρωπινότητα, ότι και αυτοί που ασχολούνται ακόμα, δηλαδή με τους πολιτισμούς και με τις βιομηχανίες και με τις εφευρέσεις, συνεχώς και αυτοί κάνουν άσκηση. Και αυτοί που μελετούν να μάθουν γράμματα, κάνουν άσκηση για να μάθουν. Δηλαδή η άσκηση είναι γενικός κανόνας. Αλλά η λεπτομερέστερη μορφή της ασκήσεως βρίσκεται στη χριστιανική ιδεολογία, ειδικά δε στη μοναστική. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά είπα, παρόλο που είναι εδώ και με ακρίβεια την τηρούμε και χάρη τη Χριστού θα τη συνεχίσουμε, εν τούτης δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν μας επαναπάβει αν συνηθίσαμε να είμεθα αγρυπνιστέ ή νηστευτέ ή αυτάρκης και ξέρω εγώ. Δεν είναι τίποτε τούτα. Ναι, μεν τα επιδιώκουμε αυτά ως εργαλεία. Αλλά κοιτάμε πίσω από αυτά. Άρχισε η συμφωνία
να ενοποιείται μαζί με το θέλημα του αρχηγού και σωτήρος μας, τότε πετύχαμε. Βλέπετε, δεν γίνεται αυτό. Εάν όντως έτσι γίνει, τότε κερδίσαμε. Γι' αυτό ο στόχος πάντοτε που σας ενθυμίζω είναι τούτος. Να επιδιώκετε συνέχεια μέσα σας και να κάνετε διάφορους ελέγχους, περιστασιακούς, εποχιακούς. Βλέπετε ότι κατά φύση κάθε άνθρωπος έχει μια ροπή περισσότερο από κάτι άλλο. Δεν μοιάζομαι όλοι οι άνθρωποι. Αν και είμαι θα κατά φύση ομοιογενής, ομοιοαυτής, εντούτοις διαφέρει ένας από τον άλλον, μέχρι που ακόμα και αδέρφια. 3-4 αδέρφια γεννήματα της ιδίας μητέρας δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα. Έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Λοιπόν, επομένως, καθένας θα κοιτάμε στο χαρακτήρα μας εκείνες οι αδυναμίες και τα πάθη και οι συνήθειες που σφινώθηκαν μέσα μας και μας είναι εμπόδιο. Καταλάβατε. Κάθε μέρα να παρακολουθούμε, να δούμε, άρχισαν και πέφτουν, άρχισαν και αδυνατούν. Και από την άλλη μεριά, αντιθέτως, αυτά που επιδιώκουμε να αποκτήσουμε, άρχισαν να μας πλησιάζουν. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό να επιδιώκεται. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Αν τούτα δεν γίνουν, τότε άχρηστα είναι. Και τα χρόνια και οι ασκήσεις και εμπάτια. Τίποτε δεν βγαίνει από εδώ. Διότι ο Θεός, στον οποίο πιστεύουμε, δεν είναι συναλλάχτης και έχει ανάγκη από κάτι που πρέπει να το μαζώσουμε, να του το δώσουμε. Ο Θεός από αγάπη κατεδέχθη να παρουσιαστεί και να μας δείξει ποιος είναι. Και τρόπον τι να μας πει, θέλετε να έρθετε μαζί μου, θα γίνετε σαν εμένα. Γίνεστε Άγιοι, λέει, ότι εγώ Άγιος είμαι. Και πάλι λέει, γίνεστε τέλειοι, ότι ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Βλέπετε. Αυτό είναι. Επομένως, επανέρχομαι πάλι. Απαραίτητο στοιχείο για μας είναι η προσεκτική άσκηση. Μην παρασυρθούμε. Γιατί αυτή την ώρα φορούμε πάνω μας τον παλαιόν άνθρωπο, τον ολόκληρο νόμο της διαστροφής και πιεζόμεθα συνεχώς ανίστακτα και αδίστακτα από αυτόν. Πιεζόμεθα, αν καταλάβετε, να ζήσουμε διεστραμμένα, χτινοδός, θηριωδός, να μην πω και δαιμονιωδός ακόμα. Διότι ο εχθρός μας, πως λέει ο νεριόμενος, ζητά ποιον να καταπιεί, αδίστακτα και ανίστακτα μας επιβουλεύει. Και μόνον αυτός. Εκείνα που σφινώσαμε μέσα μας με την απροσεξία ως πάθη και συνήθειες, μετά το περιβάλλον, βλέπετε, ύστερα η αδύνατη φύση που φοράμε σήμερα, όλα αυτά είναι αντίον. Σκεφτείτε λοιπόν πόση προσεκτικότητα χρειάζεται εις τον προγραμματισμό της ζωής μας για να μην παρασυρθούμε. Διότι αν προσέξουμε από το έναν, μας αρπάζει το άλλο. Ο σκοπός είναι ότι πρέπει να ελευθερωθούμε από την επίδραση του νόμου της διαστροφής. Γιατί όσο λειτουργεί μέσα μας ο νόμος της διαστροφής, δεν μπορεί η Θεία Χάρη να μας πλησιάσει. Και επομένως χάνουμε και τον χρόνο και τον κόπο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να ακόλυτα να επιτρέψουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος να μπει μέσα στο είναι μας. Να μπει στο νου μας, στην θέλησή μας, στην απόφαση μας και στην δραστηριότητά μας. Και έτσι θα γίνει πρακτικά η μεταμόρφωσή μας, η μεταβολή μας. Αλλιώς τα άλλα όλα είναι λόγια. Μην πιστεύετε. Δεν τα λένε οι πατέρες μας. Είδατε την ακρίβεια και ειδικά ο σημερινός όσιος, τον οποίο σήμερα γιορτάσαμε. Εμείς είναι γεγονός ότι πάρα πολλά δεν έχουν πει, ιδίως στις έσχατες ημέρες που μεθά εμείς γι' αυτό τον Άγιον. Όμως είναι από τους κορυφαίους, από τους γίγαντας της Εκκλησίας μας. Αυτός ο Άγιος είναι πολύ μεγάλος, από τους μεγάλους πατέρες. Καταλάβατε. Και έχει μεγάλη ακρίβεια. Είναι αυτός ο οποίος με την καθαρότητα της καρδίας του ήρθε εις πλήρη επίγνωση της εσχατολογίας και είδε εικονικά και αισθητά και πληροφοριακά των τρόπων της Δευτέρας Παρουσίας. Βλέπετε. Λοιπόν, και συνιστά πάντοτε αυτός ο Άγιος την ακρίβεια. Είδατε πως συνιστεί την ακρίβεια. Είναι πολύ διδακτικός και επιμένει ακριβώς στην ακρίβεια. Γι' αυτό, στην φυλακή των αισθήσεων. Προσέχετε λοιπόν από εκεί.
Εφόσον θέλαμε να καταλάβεις να κρατήσουμε τον προγραμματισμό μας για να πετύχουμε το αποτέλεσμα, ξεκινούμε από την φυλακή των αισθήσεων. Γιατί βλέπετε ότι ο νους είναι υποχρεωμένος, ο νους μας, να του δώσουμε εμείς αφορμές και γραμμές και προγραμματισμούς να είναι φύλακας των αισθήσεων. Διότι οι αισθήσεις δεν χαλιναγωγούνται. Οι αισθήσεις ανήκουν στη χτινόδη μορφή. Γίνονται από λογική. Είναι βάσει των ορμών, όπως το ζώο. Οι αισθήσεις όπου νομίζουν ότι ικανοποιούν, κοινωνούν, δεν λογικεύονται ποτέ. Εμάς όμως μας έδωσε ο Θεός τους ανθρώπους εμάς τη λογικότητα. Δεν την έχουν τα ζώα. Κανένας άλλο πράγμα στη χτίση. Αλλά μόνο εμείς. Λοιπόν, επομένως ο νους, ο δικός μας, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Πάση φυλακή τήρησην καρδία, λέει. Άλλοτε λέγεται καρδία, άλλοτε λέγεται νους, άλλοτε λέγεται ψυχή, άλλοτε λέγεται πνεύμα, και ένα είναι το νόημα. Πάση φυλακή τήρησην καρδία. Εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβεί προς Ε, τόπος σουμίδος. Θεωρείται από την Παλαιά Διαθήκη που συμβολίζουν όλα τούτα. Εάν λοιπόν ο νους μας είναι προσεκτικός, τότε κρατάει τις αισθήσεις καλά. Δεν τις αφήνει να λειτουργήσουν σύμφωνα με τους εμπαθείς τους διαθέσεις. Και τους δίνει μόνο τους όρους της χρείας. Τίποτε παραπάνω. Εάν λοιπόν η χάριση δει ότι ο νους επέτυχε αυτό των θρίαμβων, τότε υποτάσσεται η χάριση στον νου. Όταν υποταχθεί η χάριση στον νου, αφού υπέταξε αυτός με σύστημα τις αισθήσεις, τότε αυτός η χάριση που έρχεται μέσα του, τότε αμέσως του φέρνει τη σφραγίδα της αισθήσεως της πατρικής αγχιστίας. Τότε αμέσως αισθάνεται ότι είναι Υιός του Θεού. Δεν θα του το πει κανείς. Ούτε μπορεί να του το βγάλει κανείς. Είναι μέσα του η πληροφορία, κάτι παραπάνω από ό,τι πληροφορούμε θα ποια είναι η μάνα που μας γέννησε. Αλλά, είπα, προηγείται ο νους στην προσεκτικότητά του να δαμάσει τις αισθήσεις. Γιατί αν τις αφήσει τις αισθήσεις, κινούνται χτινοδός. Και αν κινούνται χτινοδός ακόλυτα, μετά κινούνται δαιμονιωδός. Και γίνεται πραγματικά ο άνθρωπος εν τιμίως ουσινίκε. Παρασυνευλήθη της χτίνεση και της δαίμωση και ομοιώθη αυτής. Αλλά εμείς όπου απέδειξε η αγαθότητα του Θεού ότι μας προορίζει για σωτηρία, διότι δεν είναι παλικαριά μας το ότι ξεκινήσαμε, αρνηθήκαμε τον κόσμο και βρεθήκαμε εδώ. Το είπαμε πολλές φορές και πάλι το επαναλαμβάνουμε. Γιατί είναι η βάση. Και επειδή είναι η βάση, όχι μόνο δηλαδή η απόφαση μας θα είναι γενναία, διότι πραγματικά ο Θεός δεν κάνει λάθη, αλλά ακόμα είναι και η βεβαίωση ότι εφόσον ο Θεός μας έδωσε τούτον, το μεγάλο, διότι τώρα κοίταξε αυτό που ζητούμε από μέρους είναι μικρό. Το μεγάλο ήταν τούτο, να αρνηθούμε την φύση, τους γονείς, το σύστημα, την πατρίδα, την άνεση και να θεωρούμε την εξορία και την κακοπάθεια για άνεση. Αυτό είναι ο θρίαμβος της χάριτος. Δεν είναι ανθρώπινη παλικαριά. Και αυτό ήδη το κρατούμε, το μεγάλο αυτό. Τώρα μένει το μικρό, δηλαδή ποιον. Να μας βοηθήσει να νικήσουμε την αργολογία, την λαθροφαγία, την παρακοή, το θέλημα, το γονκισμό. Κύριε ελέησον, μα αδυνατεί ο Θεός, ο οποίος έδωσε αυτό τον ηρωισμό, που να το ακούσουν οι αδελφοί μας στον κόσμο τους, ήταν λίγος. Και εμείς το κάναμε με τόση ευκολία, σαν που να ήπιαμε ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε ότι, να μην απογοητεύεστε, αφού κρατούμε στο χέρι μας, δεν είναι κάτι που το περιμέναμε και μήπως δεν το δούμε, μήπως δεν μας το δώσουν. Αυτή την ώρα το κρατούμε. Είναι μαζί μας όλο το πλήρωμα της χάριτος. Χωρίς εμπούδι να στεπίνουδε. Και δια της χάριτος πάντα ισχύομεν εν το ενδυναμούντι εμάς Χριστό. Βλέπετε ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα ήρθε η ώρα μας να δώσουμε την καλή ομολογία. Εναντί αυτής της παναγάπης του Θεού και Πατρός μας και Σωτήρος μας που μας χάρισε αυτό το μεγαλείο. Να σταθούμε κι εμείς στη γραμμή και να πούμε Κύριε μου, Λάλη ακούει ο δούλος σου. Σε σέναν Κύριο τον Θεό μου προσκυνήσω και σε σένα μόνο θα στραφώ και θα λατρέψω. Θα τα ακούσω το παράλογο των αισθήσεων και της διαστροφής. Είναι η ώρα να δώσουμε την ομολογία μας.
Και βλέπετε με πόσο καλό σύστημα οι πατέρες μας οργάνωσαν. Να μην είναι διασπαρμένη και ανακατεμένη η υπόθεσή μας που να μπερδευόμεθα. Έχουν βάλει τον προγραμματισμό τους τόσο συνετά, τόσο ανθρωπιστικά, τόσο λογικά, που σχεδόν δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Ζώντες μέσα στον πρακτικό τρόπο της πατερικής μας αυτής ορολογίας, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Είμαστε κατά πάντα έτοιμοι, ότι και αν προκύψει, μαρτυράει η στολή μας, η διαμονή μας, η διατροφή μας, το πρόγραμμά μας, οι συνάδελφοί μας, όλοι αυτοί είναι οι μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και γεννόμεθα και μένουμε προσεκτικοί. Αυτό είναι, αδελφοί μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω και πάλι ότι αν κάποτε που αισθανόμεθα κουρασμένοι και κοπιασμένοι χάρη του προγραμματισμού, αμέσως να μην μένετε εκεί για να σας δημιουργεί το αχ. Ανέβετε πιο ψηλά και πέστε ναι. Πράγματι, αλλά το αντίκρισμα, πού το. Αφού το αντίκρισμα απέχει, σε τι καυγάζει. Έχει χάσει τον δρόμο. Έτσι είναι. Καλά, όταν πηγαίνετε στα σχολεία, δεν είχατε προσπάθεια πότε θα πάρετε το πτυχίο σας. Ή ότι άλλοτε δραστηριότητα κάνατε. Δεν περιμένατε το αντίκρισμα. Πόσο μάλλον εδώ που είναι η ουσία. Διότι εδώ ανταλλάσσουμε θάνατον και ζωή. Έτσι είναι, πατέρες. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Επιμένετε στον προγραμματισμό. Επιμένετε στην ασκητική διάθεση. Που σημαίνει να είστε πάντοτε έτοιμοι. Πάντα ημίν έξαστη να ντου πάντα συμφέρει. Ούκ εξουσιαστή σώμα θα υπότινος. Καταλάβατε. Δεν θα δουλέψουμε ποτέ στο παράλογο. Γιατί? Γιατί αυτίσες μεν. Ανήκουμε απόλυτα σε αυτόν που μας έπλασε και μας ανέπλασε και μας αγόρασε με το αίμα του. Άρα ουκέτι αυτίσες μεν. Θα το θυμάστε αυτό. Είναι η ταυτότης μας. Έτσι είναι. Δεν το ενθυμούνται και έξω οι κοινωνικοί άνθρωποι και με ζήλον προσπαθούν καθένας στην αποστολή του, στην διακονία του, στον επαγγελματισμό του να αποδειχθούν ότι είναι προσπαθείς και να αντιλήσουν τον έπαινον και την αμοιβή. Πόσο μάλλον εμείς που λειτουργούμε στον Θεό τον ζώντα, στην πραγματική αλήθεια, στην πραγματική ζωή και υπόσταση και δεν πλανούμεθα. Έτσι είναι. Γιατί αν υπάρχει η προσοχή αυτή, όπως σας είπα, δηλαδή στο νου, για να κρατείτε το νου σας, να μην μπερδεύετε, είναι απαραίτητο εργαλείο είναι η ευχή. Απαραίτητο εργαλείο είναι η ευχή. Εάν την ευχή κρατάτε, τότε αυτό και μόνο το όνομα του Θεού περιστρεφόμενο μέσα μας, είναι συνεχώς φως. Και αυτό το φως όταν ο νους το έχει κοντά του, δεν πλανάται. Έτσι είναι. Όταν η ευχή περιστρέφεται μέσα, δίδει φως στο νου. Αλλά και στις υποστάσεις της λειτουργικότητος δίνει ζήλον. Έτσι είναι. Τότε ο νους όταν είναι προσεκτικός δεν τον δαμάζουν, δεν τον κλέφτουν οι αισθήσεις. Αλλά αυτό στις υποτάσεις λογικά. Τότε υποτάσσεται η χάριση στο νου και του δείχνει η χάρις την αίσθηση της αχιστίας ότι όντως είναι Υιός του Θεού και τότε δεν φοβάται πλέον. Γίνεται μυστήρια. Και γίνονται αυτά με ελάχιστον κόπο. Μα εγώ λέω, έξω στην κοινωνία οι άνθρωποι κάνουν μεγαλύτερες θυσίες για το τίποτε. Και πολλές φορές τους απαντούν και δεν τους δίνουν και αυτό το τίποτε ακόμα. Αλλά σε εμάς που είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στην αγάπη του αγαπήσαντος εμάς. Βλέπετε. Πόσοι λέει προφήτε και διδάσκαλοι και μεγάλοι επεθύμησαν λέει, έλεγε ο Χριστός μας. Ιδίν αβλέπετε και ακούσε, ακούετε και δεν αξιώθησαν. Και δόθηκαν σε εμάς τα μωρά του κόσμου και τα αξιοδονημένα και τα μειόντα. Μυστήρια μυστηρίων. Τώρα είναι η ώρα μας να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας αυτή. Γι' αυτό προσέχετε. Κρατάτε τη μνήμη του Θεού μέσα σας. Ούτως ώστε ο νους να δέχεται φωτισμό να μην πλανάτε. Και σαν άσπονδος σας εχθρών θα χτυπάτε το θέλημα. Ότι η πρακτική εφαρμογή του θελήματος είναι ολόκληρος η βάση της διαστροφής. Θέλημα, ποιος έχει θέλημα. Εάν ο λόγος του Θεού
ο διοικητής των σύμπαν των όντων. Αρνήθηκε το θέλημα του για να μας δείξει πρακτικά εμάς τι μας ωφελεί. Τι να πούμε εμείς, τι να το κάνουμε το θέλημα, αδερφοί μου. Κάνοντας το θέλημα μας μέχρι τώρα εκεί που είμαι θα, δεν γίναμε αυτοί που ντρεπόμεθα τώρα. Τι άλλο να κάνουμε θέλημα τώρα, να κάνουμε το θέλημά μας. Πετάξαμε τα πράγματά μας, τα πτυχία μας, το μέλλον μας και ήρθαμε εδώ στη φυλακή αυτή και λειτουργούμε προσωρινά. Τώρα να επιμένουμε να γίνει η δική μας γνώμη. Μα δεν έχει μέτρο αυτού του είδους η βλακεία. Χάνοντας ολόκληρο τη μορφή του κέρδους και της ωφελίας και της αναστάσεως για να κάνουμε τη δική μας γνώμη. Τι είναι η γνώμη μας τώρα? Γιατί τι θέλουμε τη γνώμη? Είδες πως πλανάται ο άνθρωπος? Αλλά ο διάβολος ξέρει τι δουλειά τους κάνει. Γι' αυτό και εμείς είναι καιρό να ξυπνήσουμε, να ξέρουμε και εμείς τι είμεθα και τι οφείλουμε. Οφείλουμε ακριβώς να αντιγράψουμε απολύτως το πρότυπο τον ειδικό μας σωτήρα και πατέρα. Γιατί είδες τι είπε? Θέλω όπου είμαι εγώ εκεί να είναι και ο διάκονος ο εμός. Πώς όμως θα πάμε αν εμείς έχουμε θέλημα? Κύριος το αρνήθη. Και έγινε υπήκος όχι απλώς αλλά μέχρι ατίμου θανάτου. Όλα αυτά αδελφοί μου όταν τα περιστρέφετε μέσα σας είναι μια πανίσχυρος δύναμης που θα σας δώσει ακριβώς την ικανότητα ούτως ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε. Γιατί μην ξεχνάτε, δεν είναι η παλικαριά μας, δεν είναι οι ικανότητες μας. Είμαι θα θύματα της Θείας Παναγάπης και Εσπλαχνίας. Στον κυκαιόλα της αρνήσεως των πάντων έβαλε το χέρι του η Παναγάπη του Χριστού και έπιασε ένα έκαστρο από εμάς. Τα λιλιπούτια όντα, τα μηδαμινά, τα μωρά, τα εξουθενημένα, τα μείοντα. Και μας έβαλε μέσα στην περιεκτική θέση της ειδικής του αυλής και ιδιότητος για να μας δώσει την ευλογία του, να μας πάρει μαζί του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί. Αυτό να σας συγκλονίζει. Να είστε προσεκτικοί. Να μην μας πάρει κανείς αυτή τη θέση. Ποιος μπορεί να μας πάρει όταν εμείς είμαστε στα καλά μας? Είδατε πως μας ενισχύει. Θα αρσείτε λέει ότι εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Και πάλι λέει ουδείς δηλαδή αρπάσε εκ της χειρός του πατρός μου. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμάεστη. Και λέει ουδείς δηλαδή αρπάσε εκ της χειρός του πατρός μου. Το θετικό και βέβαιο της Θείας Ευδοκίας και αποφάσεως. Ότι έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Να γίνομαι όπως είναι το πρότυπό μας. Ού παπε φανέρωτε τι εσώμεθα. Όταν δεν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα. Γέννητο αμήν. Ευχόμενον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.